Αλλά μια ήταν η είδηση η οποία δεν υπήρχε περίπτωση, μόνο να νησδείτε κάτω από τις πέτρες, δεν εμάθετε ότι είναι έφτασε στην Ελλάδα χθες. Χθες, κάτσε περίμενα, το πρωί, κατά τις πρωινές ώρες, η Μόνικα Μπελούτσι. Και μάλιστα, όχι απλά έφτασε φωτογράφοι, ήταν παντού να την απαθανατήσουν. Θέλω να σας πω ότι χθες το μεσημέρι, πέρασε το μεσημεριανό της μαζί με τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος ανέβασε post στα social media και έγραψε από κάτω «Ναι, μαζί με την κολλητούλα μου, τη Μονικούλα, τη Μπελούτσι». Να σας πω ότι έγινε αναβολή της αναμενόμενης εμφάνισης που είχε στην Αθήνα η Μπελούτσι, στην οποία θα ανέβαινε στη σκηνή για να ερμηνεύσει επιστολές και αναμνήσεις της Μαρίας Κάλλας υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Tom Wolf, και 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου θα γίνουν αυτές οι επιστολές και αναμνήσεις. Η Μπελούτσι είχε θερμή ανταπόκριση, εννοείται. Έγινε sold out σε όλη την περιοδία και στο πλαίσιο όλης αυτής της προώθησης ήταν και το καλό μεσημεράκι. Έχω ένα μικρό. Ο ηχολήπτης που δεν ξέρει την Pink, ξέρει ποια είναι η Μόνικα Μπελούτσι, ο ξαναπέσω. Αρνούμε. Δείξε μου το βίντεο του Μουτσινά. Δεν μπορώ να σχολιάσω το πράγμα που μόλις άκουσα. Ήταν μαζί με το Μουτσινά. Ναι, είσαι ένα μικρό βιντεάκι. Έσωσε ένα βιντεάκι. Δεν μπορώ, ρε κορέ, Αναστασία μου, σήμερα δεν μπορώ. Δηλαδή, παμούλα να πω. Άλλα θέλω, άλλα κάνω και άλλα εννοώ. Θέλω να πάω στην συγκινητική αφιέρωση, την οποία την είδα χθες το απόγευμα και ήταν έντονο ο τρόπος που μίλησε η Φουρέιρα για το Mad Clip. Λίγο πριν ξεκινήσει να τραγουδά το κομμάτι το οποίο τραγουδούσαν μαζί. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ελπίζω να καταφέρω να κρατήσω τα δάκρυά μου. Πάμε να δούμε το σχετικό. Συναυλία, δεν θα την έκανα μόνη μου, όπως ξέρετε. Θα την έκανα με τον αγαπημένο μου φίλο Mad Clip, που δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας. Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα τραγούδια σου θα είναι πάντα εδώ. Θα είσαι πάντα εδώ κοντά μας. Θα είσαι πάντα στη δική μου καρδιά. Και ειδικά με το επόμενο κομμάτι, κάθε φορά που θα το τραγουδάω πια μόνη μου, θα είναι σαν να το τραγουδάμε μαζί. Αυτή μου η συναυλία είναι αφιερωμένη σε σένα. Μας λείπεις πάρα πολύ. Λόγια και σκέψεις για τώρα. Ξέρεις για μας πως δεν ήρθε η ώρα. Μη σε ξεπέρασα ακόμα. Παλεύουν οι σκέψεις σε άδειο στρώμα. Πέφτει η ψυχή μου σε κόμμα. Δεν θέλω να σ' ακουμπάει άλλο σώμα. Δώσε μου χρόνο ακόμα. Αναστασία μου, σου πάρα ότι είσαι ανέμβρα της Φωτοναπονή. Πόνο και εγώ μαζί της. Πάμε στο Instagram για να δούμε διάφορα που έγιναν το Σαββατοκυριακό. Α, ξέχασα τον Κουρκούλη! Το πιστεύω. Εσύ είχες δεσμένη, με πήρες με στο Instagram κατευθείαν. Θέλω να δω το βιντεάκι μου, γέλασα πάρα πολλά. Διότι είχαμε την πρεμιέρα του Κάσανε Μικέλ το Σάββατο που μας επέρασε. Καλεσμένος ήταν ο Νίκος Κουρκούλης. Και έπαιξαν ένα παιχνίδι να ζήλεψα το Μιχάλη μου ποτέ να με καλέσει την εκπομπή σου. Θέλω εγώ να παίξω. Βάλε το βίντεο. Αναλόγως τη συγκεκριμένη διάθεση που θα σου λέω. Ναι, ναι. Καλά, δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, μωρέ, εντάξει, θα τα πούμε τώρα. Κάτι θα γίνει τώρα. Θα πούμε κάτι δηλαδή. Κάτι θα κάνουμε και κάτι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εγώ τι να κάνω, πατήσω. Το τραγούδι «Δεν μπορώ» με αίσθημα τσινευριασμένου τύπου, να πούμε. Ωραία. Για δώσε λίγο έτσι hard action. Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Δεν θα με ξαναγυρίσω! Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Έχω! Ναι. Ωραία, εντάξει. Μας έπρεπε...
Καλό ήταν αυτό. Ωρε φίλε. Μας βγήκε και λίγο το... Ξεσάλωσες έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει λίγο. Λοιπόν, ήξερα ότι... Ναι, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Είναι εμείς ο Woody Allen. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο επόμενο. Το τραγούδι. Κίνδυνος με αίσθημα έτσι μεθυσμένου. Αργά τώρα είναι. Βασανιστικά. Πέντε η ώρα το πρωί. Τι πέντε. Πέντε βγαίνουν. Πέντε βγαίνουν. Ώρα είναι 7.30 και είναι ένας Αμερικάνος μπροστά που έχει ρίσκει ντομάτα. Ναι, και έχει όλα τα λεφτά μπροστά και λέει «Θέλω τον κίνδυνο, αλλά αλλού σου». Αλλά συνέχεια τώρα. Άντε. Έχουμε τεντώσει όλοι μας. Δεν έχει μείνει. Κίνδυνα στα χαρτιά σου και επικίνδυνα τα μάτια. Μα εγώ τα θέλω. Καλά, εντάξει. Να έχει πολύ χιούμορ. Φοβερή δοκιμασία. Αυτά είναι. Τα δικά μας τα βάζεις, αυτά εσύ, και χιούμορ, έχει και πολύ ενέργεια και είσαι πάρα πολύ χημία μαζί με τον Μιχάλη. Νομίζω δεν θα μπορούσε να υπήρχε καλύτερος καλεσμένος για να πάρει για πρεμιέρα. Συγχαρητήρια να του ευχηθώ, να του ευχηθώ και μια πολλά καλή σεζόν του Μιχάλη μου και όλης της ομάδας. Και πάω στο Insta News. Ρίξτε το. Λαμπουρίστηκα, δεν μπορώ τώρα. Θα πιάσω ένα χαρτομάντιλο, σε παρακαλώ. Κανένας. Ένα χαρτομάντιλο. Για πες. Δέσποινα, οι ακροατές του Love FM ήθελαν να σε ρωτήσω αν ξέρεις πώς είναι το όνομά σου στα κυπριακά. Για πες. Έλα. Έχει, έχει κυπριακό όνομα δηλαδή. Μάλιστα, ναι, η γιαγιά μου ήταν Δέσποινα, αλλά τη φωνάζαμε. Να το πω εγώ, να το πω εγώ, σχήμα να το παρουσιάσω. Cyprus Sundays, τις Κυριακές, με την Πινού Βανδύ. Και τον Κωνσταντή. Και τον Κωνσταντή. Με έπρεπε, ρε. Όχι, με έπρεπε, ρε. Είσαι η Πινού. Πού να ξέρει, στα κυπριακά. Θα το αντέξει αυτό. Πού να ξέρει, δηλαδή ήταν και πολλοί τις προχτές που έμαθαν τη μιλιά, κορή μιλιά, κορή μιλιά. Να μείνει ένα χρόνο θα βγάλει το Σίμωνα Νιβαντή στην Κύπρο και θα πάει πίσω στην Ελλάδα και δεν θα βρίσκει τα λόγια να μιλήσει, δεν θα καταλαβαίνει... Δεν θα την καταλαβαίνει κανένας. Δεν θα βρίσκει άλλες λέξεις, θα εκφράζεται μόνο με ένα κυπριακά. Δηλαδή, την έχω ικανή με την παρέα που κάνουμε τον Τάσο Τρίφωνο και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Δείξε μου και το χοβίκ που έγινε. Νταντάς. Είδαμε φωτογραφίες από τα social media, ο οποίος ανέβασε και ήταν έτσι πολύ όμορφο το μήνυμα που έγραψε ότι βάφτισε νονός ενός αγοριού λίγους μήνες μετά το γάμο του κιόλας μαζί με την Άρετη. Ανέβασε το post και έγραψε ότι είναι, νιώθει πάρα πολύ ευγνώμων που έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός υπέροχου μικρού, του Dear Thomas, και του εύχεται η ζωή του να είναι γεμάτη από φως, ανεβάζοντας αυτόν το καρουζέλ από φωτογραφίες. Δείξε μου τώρα και τη Βίκη Καγιά, η οποία κολυμπάει, άρεσε μου πάρα πολύ, δυνάμωστο. We'll be right back.
Δεν μπορούσα. Δηλαδή, το βίντεο δεν μπορώ να σου πω. Είδα το on repeat πολλές φορές. Έπιανα ιδέες για τα επόμενα μου βιντεάκια στα social media μαζί με την κλητή μου. Εννοείται θα βάλω την Andreas Dose να περπατά μπροστά και να είμαι εγώ από πίσω, να είσαι στις μύτες των ποδιών. Παρατηρήσετε το, ότι ούλον το catwalk έκαναν το στις μύτες των ποδιών. Εγώ δουν τις λεπτομέρειες που παρακολουθώ. So, slow motion. Εντάξει, οι κολλητές είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ καλές φίλες. Και δείξε μου και τώρα τον Τάνι Μανίδη, μόλις εξύπνησε το πρωί με τα παιδάκια του, έτσι, μέσα στο κρεβάτι. How cute! So cute, I'm gonna die! Προσπάθει να είναι λίγο σεξι, δάμε η αλήθεια. Ξαμαρτώ, όπα. Εν τον κοφτή, α. Την ιδέα μου. Ευκήγε μου, ευκήγε μου λίγο. Hello, καλημέρα σας. Δεν γίνω τύπος. Δείξε μου παρακαλώ και τη φωτογραφία της Φουρέρα, την είδαμε πριν στη συναυλία. Αλλά άρεσε μου πάρα πολλά το outfit, έμοιαζε με superhero με τούτον το look. Νομίζω δεν υπάρχει καμία άλλη γυναίκα που θα μπορούσε να το φορέσει αυτόν τον ρούχο on stage. Πραγματικά το πιστεύω και από θέμα στυλ και το σώμα της. Νομίζω ότι τούτον το ρούχο επένδυνε πάρα πολλά. Και τα μαλλιά, το μακιγιάζ. Άρεσε μου πάρα πολλά το superhero look. Δεν είναι body paint, είναι ούλο. Τόσο λεπτό το ύφασμα που φαίνεται σαν να είναι στολή ή περίεροα. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φεύγω και από τη Φουρέιρα και θέλω να σε πάρω στο κόκκινο χαλί των Emmy Awards που έγιναν η ώρα κάπου στις 3 το πρωί είναι τα ξημερώματα και πολλά ήταν τα looks που άρεσαν στο κόκκινο χαλί. Θέλεις έτσι να σου πω κάποια? Καλό είναι να μπείτε στο mylife.com.cy να δείτε τα looks έναν προς έναν. Η Κατρίνα Πίτρακο έχει καταγράψει και το... όλους τους σχεδιαστές οι οποίοι έντυσαν τις πιο καλοντυμένες. Είδαμε την πρωταγωνίστρια του Queen's Gambit στην αρχή με εντυπωσιακή ντουαλέτα Dior Haute Couture. Είδαμε τη Γιάρα Σαχίδη με φόρεμα Dior επίσης. Γενικά είδαμε έτσι πολλά μονόχρωμα. Τα περισσότερα ήταν μονόχρωμα και πολύ έντονα χρώματα. Είδαμε Louis Vuitton, είδαμε Chloé, είδαμε... Τώρα αρέσει μου πάρα πολλά, μείνε με τούτα, αλλάξε. Ωραία, Αναστασία, δεν σε προλαβαίνω να σου τα πω όλα. Αγαπημένο μου ήταν και η Kerry Washington με ντουαλέταν έτρο. Τώρα να σε βρω, να σε προλάβω, να τα δείχνεις και να σου λέω τι φοράνε. Είδαμε και Catherine Zeta-Jones με τον Michael Douglas. Ωραία, μείνε δαμέ να σου... Μπείτε στο mylife.com.cy και θα δείτε όλο το κόκκινο χαλί των Emmy Awards, όλες τις υπέροχες, υπέρλαμπες εμφανίσεις που περπάτησα στο κόκκινο χαλί για να πάρετε μια δόση από γκλαμ. Να σας πω επίσης ότι θα σας πω σε λίγο τα βραβεία και ποιες ήταν οι σειρές, ποιες ήταν οι ταινίες και ποιοι ήταν οι ηθοποιοί οι οποίοι κατέκτησαν το βραβείο. Θέλω τώρα να σου πω και τον Όσκαρ Ντε Λαρέντα παρουσιάζει τη νέα του συλλογή με έναν υπέροχο βίντεο, γιατί πια είδαμε ότι κανένα σχεδιαστής δεν κάνει απλά την παρουσίαση της συλλογής του. Βλέπουμε ότι όλοι ετοιμάζουν βιντεάκια, μίνι ταινίες, είδαμε ότι φτιάχνουν μίνι ντοκιμαντέρς προκειμένου να μας δείξουν τη νέα συλλογή. Όσκαρ Ντε Λαρέντα λοιπόν, δείξε. Έχω το! Όχι, γιατί είναι την πέση στο δικό μου. Candice, where are you? Μπορεί. Hurry up, Fernando's waiting. Of course I'm ready. See you there, darling. The top models. Take it back once it's been set in motion. Oh, it's good, Lepis, to the baguette. You know I love to rub it in like lotion. If you only pray on Sunday, cause you come my way on Monday, cause I like to do things God does. Super provocation.
Hunky Dory show. She'd wanna get involved, involved, involved. And what would people say? People say, people say. If they listen to the wall, the wall. Υπέροχο. Εν υπέροχα τα ρούχα. Φοβερό. Και η αδερφή της Paris Hilton. Instagram, γιατί μετά από την τεράστια αναλλαγή που είχε στην εμφάνιση της, είδαμε ότι ταλαιπωρείται πάρα πολύ καιρό για να χάσει κάποια κιλάκια, η οποία ίδια ήθελε να χάσει. Φαίνεται ότι τα κατάφερε μετά από πολλούς μήνες διατροφής, γυμναστικής. Και εκτός από αυτό, γιατί ο άνθρωπος πρώτα πρέπει να είναι καλά μέσα του για να είναι και καλά απ' έξω, φαίνεται ότι διανύει την ομορφότερη περίοδο της ζωής της, αφού η Αντέλ είναι ερωτευμένη και έκαμε και τη φωτογράφηση μαζί με τον αγαπημένο της και έδειξαν, ανέβασαν τις φωτογραφίες στα social media, έπιασαν κάπου στα 6.647.622 likes μόνο. Και νομίζω ότι διανύσω στην ομορφότερη περίοδο της ζωής της, αφού εντάξει, είδαμε σε συνεντεύξεις οι οποίες το λέει, αλλά έχει και μια καρδούλα από κάτω στα comments, γιατί δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Μια κόκκινη καρδιά συνόδευσε αυτόν το post για να καταλάβει κανείς ότι όντως διανύει μια περίοδο γεμάτη έρωτα, αγάπη. Παναγιά μου, το μακιγιάζ της σε ρουνή φωτογράφηση είναι wow! Είναι ολόκληρη wow, αλλά ναι. Θέλω τώρα να σε πάω στα Emmy Awards που έγιναν πριν από λίγες ώρες, ολοκληρώθηκαν και η τελετή είναι για τα 73ª βραβεία Emmy. Έγιναν για να βραβευτούν οι αγαπημένες σειρές, οι αγαπημένες ταινίες, οι αγαπημένοι ηθοποιοί. Ο απόλυτος νικητής της βραδιάς ήταν το Netflix, εννοείται, νομίζω δεν ξεκολλά κανένας από το Netflix πλέον. Η σειρά The Crown απέσπασε 10 βραβεία στις βασικές κατηγορίες και το Queen's Gambit, εννοείται ότι περιμέναμε το ότι θα έπαιρναν βραβεία και οι δύο στις σειρές. Το Queen's Gambit πήρε 2. Και η μίνι σειρά Halston κέρδισε και εκείνη ένα βραβείο. Είδες το Halston? Όχι, δεν είδες. Αναδόθησε το Halston. Είναι η ιστορία ενός σχεδιαστή, ο οποίος θα μπορούσε τώρα να μεσουρανούσε. Ήταν φοβερός σχεδιαστής στη δεκαετία των 80s και κατάφερε να τα χαλάσει όλα μόνος του μέσα από το ότι έπεσε στα ναρκωτικά. Οι μεγαλύτεροι νικητές λοιπόν, θα μπορείτε να τους δείτε και στο site του My Life, γιατί είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες. Απλά να σας πω ότι τα 10 βραβεία που πήρε το The Crown, ανάμεσα σε αυτά ήταν και καλύτερη δραματική σειρά. Νομίζω ότι το περιμένουμε πώς και πώς να βγει ο επόμενος κύκλος του The Crown. Και το Queen's Gambit, η οποία ήταν και πανέμορφη στο Red Carpet, είδαμε και πριν από λίγο. Και θέλω να σας πω ότι πια νερό της όμως να λέω πάνω μου, οπότε με κάνεις κοντινό να φαίνεται ότι όμως θα έχω μια σταγόνα νερό. Θέλω να σας πω ότι μετά από το μεγάλο χωρισμό του Kanye West με την Kim Kardashian, είδαμε ότι ο Kanye West λέει κιόλας ότι έκανε απιστία, να μην έβρω μιλήσω, στην Kim Kardashian, ότι ήταν μαζί με κάποια τραγουδίστρια, την οποία ακόμα δεν μάθαμε το όνομα της, γνωστή τραγουδίστρια, αλλά μετά φαίνεται ότι μετάνιωσε το και προσπαθεί να ξανακερδίζει την Kim Kardashian, αφού ο Kanye West λέει, έτσι φαίνεται από
από τον περίγυρο, έτσι, από τις πηγές, τις κοντινές τις πηγές που λέμε πάντα. Η Kim λέει ότι η σχέση της Kim μαζί με το Kanye είναι σε πολύ υγιές επίπεδο, μιλάνε περισσότερο και πιο συχνά, φροντίζουν να περνούν χρόνο μαζί σαν οικογένεια. Ο Kanye προσπαθεί να ξανακερδίσει το ενδιαφέρον της, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι θέλει να είναι μαζί της. Η σχέση τους έπρεπε να τελειώσει και να ξεκινήσει από την αρχή, όμως ακόμα υπάρχουν μερικά πράγματα που χρειάζονται δουλειά. Γιατί πρέπει να χωρίσεις από έναν άνθρωπο για να ξαναπροσπαθήσεις από την αρχή? Δεν μπορώ να το καταλάβω την λογική. Η κοντινή πηγή του ζευγαριού αυτά δήλωσαν και μάλλον ο Kanye West φαίνεται ότι όντως προσπαθεί να κρατήσει καλές σχέσεις. Μπάτσε ξαναπιάσει τον, ξαναδώσει του δεύτερη ευκαιρία η Kim Kardashian. Πού ξέρω ότι φταίει ο Kanye West? Είναι προφανές το πράγμα. Θέλω να πάω σε ο Kitchen Island. Τι μαγειρεύουμε σήμερα? What do we cook today? Ντομάτες. Δείξε μου. Δοκιμάσω κάτι, παθαίνω με τα πιτσοϊδές. Θέλω να σας πάρω τώρα στα beauty news. Έχει πάρα πολύ καιρό μου το λαλό της κομμωτρίας μου. Η κομμωτρία μου θωρεί με έναν ύφος λέει σαν το τζεπέλαμα. Αλλά τώρα που το υιοθέτησε η Τάμτα, ίσως καταφέρω να πείσω την κομμωτρία να μου το δοκιμάσει. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα μου αρέσει στο τέλος, αλλά μπορεί να το αλλάξεις. Υιοθέτησε λοιπόν η Τάμτα την πιο αμφιλεγόμενη τάση στα φρύδια. Τα έβαψε κατάξαθα, ξανοιγμένα. Η τάση που θέλει τα φρύδια με αυτόν έτσι το πολύ το μεγάλο το ξάνοιγμα είναι του διάσημου μοντέλου Kristen McManamy στα 90s και επέστρεψε τις τελευταίες σεζόν. Αν σκοπεύεις να το υιοθετήσεις το συγκεκριμένο make-up trend, θα σου προτείναμε να εμπιστευτείς ένα hair salon για να αποφύγεις τυχόν ερεθισμούς. Να με μιλήσω σήμερα. Γιατί όταν κάνεις τόσο με πολύ ξάνημα, όπως και στα μαλλιά της και στα φρύδια, ειδικά εδώ είναι πιο ευαίσθητο σημείο, μπορεί να έχει οτιδήποτε έτσι κοκκινίλες στο πρόσωπο που θέλουμε να αποφύγουμε. Αναστάζει να πιστεύεις, εννοώ, πάει το ξαθό το φρύδι. Τέγια ξαθό. Τέγια ξαθό. Τέγια. Ανύπαρκτο. Δεν είμαι τάμτα η αλήθεια. Ναι είμαι. Ναι, να σαν να έχω φρύδι. Εντάξει, θα το δοκιμάσω να ρωτήσω την κομμωτρία μου. Αναστάζει στα μάτια. Εντάξει, έδωπησες. Με έπεισες, δεν θα το κάνω. Θέλω παρακαλώ τώρα στο Skype μου την Νάσια, η γνωστή ως Νάσια Σις στα social media. Νάσια μου. Γεια σου. Ναι, γεια σου. Τι κάνεις? Κάνουμε έτσι τώρα, γεια. Κάνουμε, ου, χάλιε. Κάνεις λίγες παραπάνω κινήσεις με το χέρι. Ναι, με το αριστερό χέρι, ναι. Ναι. Μου πλέον. Καταλαβαίνω. Δείξω μου μονομέτρο. Πώς έγινε η πρόταση? Η πρόταση είχε γίνει στη Μύκονο. Βασικά είναι ένα νησί που γενικά αγαπούμε και εγώ και ο Γιώργος, γιατί πηγαίνουμε κάθε χρόνο, το επισκεφτόμαστε. Και είχαμε πάει σε ένα μέρος στο Καβδανγκού συγκεκριμένα. Ήταν έτσι πολύ απρόπτο. Το περιμένες, έντερε Νάσια, να το πιστέψω. Κοίτα, στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπολογίζω ότι μπορεί να γίνει στο Παρίσι. Βασικά, ότι ξέρεις, είμαστε σε ένα στάδιο στη ζωή μας που μπορεί να γίνει στο Παρίσι. Αλλά δεν το περίμενα στην Μύκονο, η αλήθεια. Εκλές, πέ μου. Να θωρώ σε τώρα, είσαι ακόμα κατευθυσιασμένη. Εγώ να σας πω ότι από εδώ κάθε φορά μου βλέπα το ζευγάρι είναι λαλούσα του Γιώργου. Άτερα Γιώργο. Αφού ξέρουμε ότι είναι γυναίκα τη ζωή σου, αφού ξέρουμε ότι είναι την άξια ότι είναι ο άντρα τη ζωή τη, γιατί τελειώνουμε. Άτε, να γραφτούμε να τελειώνουμε. Περιμένες ότι ένα
όταν να γίνει η πρόταση, αλλά την ώρα που έγινε του, να συνειδητοποιούσες δεν που γίνεται του. Να σου πω, ξεκίνησα και λέει μου κάτι στυλ, θέλω να σου δώσω μια κάρτα, γιατί σου δώσα στα γενέθλια σου. Και μου κάπως κολλά του τώρα. Στα γενέθλια μας, επειδή ξεκίνησαν και λέει μου κάτι σε στυλ, ας πούμε, και μετά πετάσαι μου τη φράση, σου δώσα κάρτα στα γενέθλια σου, και λέω εγώ, οκ, άκυρο. Οπότε, ναι. Ωραία, μετά δίνει μου την κάρτα. Ξύσα, διαβάζα. Ξύσα να κλαίω, εννοείται, ξύσα να κλαίω. Ξεκίνησε το εκείνο μαζί μου. Ποια κυριολεκτική στιγμή, ότι είναι, λογικό. Ήταν πολλά, ναι. Ακόμα ξυπνώ και δεν το πιστεύω, to be honest. Αλλά ήταν πολλά όμορφα όλα, ναι. Η μάμα σου, η οικογένεια σου. Τι έγινε. Νομίζω η μάμα μου έγινε τι νύχτε που τη χαρά τη. Ναι, την επόμενη μέρα, και αν ήταν τηλέφωνο, λέει του καμπρούλι μου. Μάνα μου! Μάνα, επίσης, άρεσε μου ότι μετά θέλω να το κρατήσεις τούτο. Αλήθεια, θέλω να το κρατήσεις τούτο. Σε όποια χώρα μπαίνεις, σε όποια αξιοθέατα, θέλω να βγάλεις φωτογραφία. Ήταν τις φωτογραφίες που πιένες, ήσουν έτσι. Ναι, τούτο σημαίνει. Όχι, εννοείται, αφού... εννοείται, έχω το παντού σε όλα τα σημεία και της Μικόνου και του Παρίσιου. Ναι. Έτσι είναι. Έπιασες μηνύματα από followers, να σου... απίστευτα μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα, ενώ ακόμα η αλήθεια παντού είναι πρόλαβα να απαντήσω τα μηνύματα. Ναι, γι' αυτό μου σε έπιασα, αγάπη μου, γιατί λέω τώρα πού να την πιάσω. Ας την αφήσω να το απολαύσεις, να τη βγάλω Skype, να μου τα βγει στον αέρα. Είναι απίστευτη η χαρά που πήρα που τούτο το κομμάτι είναι ενώ από τα social media, γιατί ακόμα και άτομα που δεν με γνωρίζουν, που δεν είδα ποτέ στη ζωή μου κλπ. Στείλα μου και είπα μου, είμαι σίγουρη ότι θα σου κάνω την πρόταση. Επειδή βλέπαμε εντούν τη σχέση μέσα μου τα social media, ο κόσμος που σε ξέρει, έτσι, βλέπει ότι υπάρχει αγάπη και ότι καπνένε τόσο πολλά πράγματα μαζί. Συγκατοικήσατε κιόλας. Ναι. Συγκατοικούμε, έχει 3 χρόνια τώρα. Ναι, οπότε λογικό. Να πάμε σε καινούργιο σπίτι. Σε καινούργιο σπίτι, τι γίνεται, πότε μετακομίζετε. Ήταν να μετακομίσουμε Ιούλιο, μετά έγινε Αύγουστο. Τώρα όπως το βλέπω, Οκτώβρη-Νιόβρη. Έτσι πάει συνήθως. Είμαστε σιγά-σιγά, step by step. Δεν θέλουμε να κάνουμε βιαστικές κινήσεις για να το κάνουμε ακριβώς όπως θέλουμε. Να σε άμασα ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το διάστημα που περάσατε και με το COVID, πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο στο ότι εκλείδωσε, εντός να σου πω, εκλείδωσε τις σχέσεις σας, ζήσετε το και κλειστήκετε σπίτι, δεν μπορούσε να πάτε πού ποτέ. Πιστεύεις ότι και τούτο ήταν μια δοκιμασία της σχέσης που εντάξει, μα περάσαμε και COVID, περάσαμε και καραντίνα, ναι, τέλειωσε. Δηλαδή, δεν σου κάνει. Ναι, όχι. Λέμε το και οι δύο, και εγώ και ο Γιώργος, ότι αν περάσαμε βασικά τούτες τις καταστάσεις μαζί, νομίζω δεν έχει κάτι να μας χωρίσει. Ενώ είναι απίστευτο. Αρχικά, στην πρώτη καραντίνα, είχαμε κάνει και κάποιες δραστηριότητες μαζί και λοιπά, μας έφεραν και πιο κοντά. Τώρα, πρόσφατα, όταν περάσαμε και το COVID, δεν θα μπορούσα να φανταστώ να το περνούσα μόνη μου ή κοινός μόνος του, ενώ ήταν αδιανόητο. Που τη μέρα που είχαμε COVID και είπαμε να κλειστούμε σπίτι, παρόλο που ήταν κουραστικές και δύσκολες κάποιες φάσεις λόγω αδυναμίας και λοιπά από ο κεφάλος. Όμως, αν δεν είχαμε ένα στον άλλο, θεωρώ δεν θα τα καταφέρναμε. Ισχύει. Αγαπιέστε και ο ένας στηρίζει τον άλλον και στις αρρώστιες και στα δύσκολα και στα όμορφα. Θέλω να μου πεις έγκαιρα, σε παρακαλώ, να ξέρω να ραφτώ. Θέλω επίσης να σου πω ότι... Θα είναι έγκαιρα τώρα το πότε είναι. Θέλω επίσης να σου πω ότι αν δεν έχεις παρανυφάκι, προτείνομαι. Θα είμαι πάρα πολύ καλή παράνυφος. Αλλά θα... Να έχεις μια μικρή διαφορά με την άλλη παράνυφο μας. Φυράζει. Ύψους. Μόνο ύψους. Καμιά άλλη διαφορά. Σου εύχομαι η οργάνωση του γάμου σου να είναι εύκολη, να πάνε όλα όπως θα θέλεις να το στήσεις. Τα υπόλοιπα θα τα ξαναπούμε, εννοείται.
Φιλιά πολλά. Χάρηκα που σε είδα και σε άκουσα. Κι εγώ. Καλή συνέχεια. Και εσύ αγάπη μου. Φιλιά πολλά και φιλιά σου στον Γιώργο. Hashtag couple goals. Hashtag αγαπάκια. Φιλιά πολλά. Bye bye. Φιλάκια.